Το τι έγινε το Σαββατοκύριακο, θέλω να σας πω στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι μου, δεν φαντάζεστε. Εκεί που ταξίδεψε η Έλενα Παπαρίζου για να κάνει μια εμφάνιση, μετά είπε να πάει να διασκεδάσει κιόλας και που πήγε. Πήγε στην Πάολα και είχαμε την πιο αναπάντηχη συνάντηση των τελευταίων ημερών, μια και ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Τραγούδησαν μαζί το Αν ήσουν αγάπη. Η Πάολα τραγούδησε το Αν ήσουν αγάπη. Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι μεγάλη απάντηση της Πάολα που θα το δούμε τώρα μέσα από τη μεσημεριανή μελέτη για όλους αυτούς που την κακολογούν. Θέλω να το ακούσω πολύ δυνατά όμως, παρακαλώ. Αν ήσουν αγάπη, δεν θα ρέχιζε τα σύνορα που βάζει με τρομαζού. Είναι τώρα γυμνή. Εγώ ήθελα να ακούσω και λίγα παραπάνω. Εγώ θα πιαστώ από την τελευταία λέξη που είπε η Έλενα. Όλες οι γυναίκες αξίζουμε Πάολα και να ξαναδούμε την Παγκυζίνα. Συγγνώμη, αλλά δεν. Γιατί δεν σου άρεσε το ντουέτο? Δεν ήταν ωραία αντιμένη. Ήταν καταπληκτικό αυτό το ντουέτο. Απορώ πως δεν έχει γραφτεί. Να έχει καταγραφεί, να έχει ηχογραφηθεί. Και να το βάζουμε κάθε πρωί. Όμως περίμενε, καταρχάς ήταν live. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Καταρχάς εκεί... είναι τραγουδίστρες και οι δύο. Ναι, ας το πάρουμε από εκεί. Δύο. Βρεσί ότι... Δημήτρη μου, εκεί θα ακουγόταν καλύτερα. Δηλαδή, ο κόσμος που ήταν εκεί θα ακουγόταν καλύτερα. Τώρα και εσύ είσαι δημοσιογράφος, ας πούμε. Δηλαδή, άμα σου σκάσει ήδη στο πρωί, θα πεις α, δεν μπορώ. Από το μεσημέρι και μετά γράφω με το στυλό. Λέμε τώρα. Ξέρετε, μπορεί να μην είναι αυτό το τραγούδι. Επειδή είναι καταλαβαίνω τη διαφωνία σου. Ότι ίσως να μην ταιριάζει τη φωνή τη Πάολα. Εσένα σ' άρεσε? Τι με χάλασε? Εσύ... Εντάξει, παιδάκι, μέσα στο κέφι του μαγαζιού και τα λοιπά έχουν πιει όλα τα ποτάκια. Είναι δύσκολο να σας πω κάτι, θέλετε να προσπαθήσουμε να το τραγουδήσουμε? Έγινε. Είναι λίγο δύσκολο. Καλά, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, τραγουδίστρες και τραγουδιστές. είναι επαγγελματίες εκεί. Αλλά... Τι λέει ο στίχος, πείτε μου ρε παιδιά. Κοίτα, τώρα θα το ξαναπεί η Πάολα σε αυτό το σημείο, είναι περίμενε. Δώστε μου το στίχο, δώστε μου λίγο το στίχο για λίγο πόνο. Σε 30 δευτερόλεπτα που θα το ξαναπεί, μπορείς να προθερμάνεις και εσύ λίγο τη φωνούλα σου, γιατί όντως είναι ένα τραγούδι κόντρα σε αυτά που μας έχει συνηθίσει η Πάολα. Για να λέμε και τα πράγματα με τον Μάρκο. Ναι, αλλά και η Έλενα
Ελένα, δεν λες, ας πούμε, ότι το ερμήνευσε άψογα. Θέλω απόψε να έρθεις, τη λέει, θέλω. Να, απόψε να έρθεις. Εδώ δεν είναι, τι κάνει το σολάρισμα τώρα, κεφάλι πάνω κάτω. Τι τα θέλουν αυτά τα σταυλαγμένες. Είναι δύσκολο τραγούδι. Είναι, να σας είναι τώρα γυμνή αγκαλιά, ξεκινάς μαζί με την Πάολα. Δεν το ήξερε η Πάολα, τα λόγια τα έλεγε η Έλενα. Τη ζωή μου αρκετέ. Δηλαδή δεν βγαίνει, δεν μπορείς. Ελάχιστες μπορούμε. Εντάξει, έχει άλλο στυλ, Πάολα, παιδιά. Δεν έχει αυτό. Δεν το ήξερε, παιδιά, το τραγούδι. Τα λόγια, τα διάβασα από το στόμα της Έλληνας που το έλεγε. Καλά, σιγά. Συν ότι είναι μια παλάτα δύσκολη. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι... Εντάξει, Πάολα, η Έλενα το είπε τέλεια. Εντάξει, παιδιά, θα σας πω κάτι. Ήταν καταπληκτική η Έλενα. Ειλικρινά, αυτή την ερμηνεία σου λέω, πρέπει να την βγάλουν ηχογραφημένη live να την ακούμε. Και η Πάολα το... Το... Που μέχρι και η Ινδύ σηκώθηκε πάνω από την κουρούπα και γύρω από το τούσε. Θέλω εγώ θα ήθελα να ακούσω την Έλενα να τραγουδάει το να με αφήσει εσύ εκεί θέλω. Δεν σου κάνει εντύπωση η Ινδύ από που προέρχεται. Η Ινδύ τι εννοείς. Η Ινδύ. Αυτό δεν σου κάνει εντύπωση αν με ρωτήσει τι εννοεί η Ινδύ. Είναι το μαλλί που το πήραμε από την Ινδία και ήρθε απευθείας αεροπορικά. Είναι και η Ρωσία. Δεν ξέρει. Όχι παιδιά, από την Ινδία είναι το μαλλί όλο. Γιατί το μαλλί τη Πάολα δεν είναι δικό τη. Όλο! Κάποιο κομμάτι θα είναι δικό της. Εντάξει, παιδιά, όλες οι τραγουδίστριες και οι παρουσιάστριες φοράνε τρέσεις και extensions. Γιατί όλα τα μαλλιά είναι ξένα. Τι να κάνει και η Ινδία σε αυτή τη ζωή για να στείλει το μαλλί αεροπορικό στην άλλη άκρη του κόσμου να το φορέσει κάποια. Αυτό το κουνάει πολύ, άμα δεν είναι αμέσως. Είναι καλά κολλημένο, βρε Γιώργο, κουνιέται. Στην φωτογράφηση τώρα που είδαμε πρόσφατα, δεν θυμάσαι που είναι κάρε το μαλλί της, είναι μέχρι το όλο μου. Όχι, παιδιά, είναι της Ινδίας, το έχω δει ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤ. Η οποία είπε, θα σας πω εγώ από πού είναι το μαλλί. Και της Πάολα και όλων όνων. Και μας το έδειξε στο ντοκιμαντέρ. Και επειδή είναι δάση λέει... Είναι αλήθεια αυτό που λέω. Ναι, είναι το είδα στο ντοκιμαντέρ. Τα κόβουν με μέτρο και βγάζουν και πολλά χρήματα. Και ξεπληροφορώ ότι υπάρχουν και οικογένειες που έχουν πολλές κόρες που το κάνουν ακριβώς αυτό. Είναι αλήθεια. Κόβε μαλλί. Αλλά δεν το κάνουμε μόνο στην Ινδία. Ευτυχώς δεν είναι τις πεθαμένες. Γιατί αν ήταν τις πεθαμένες. Καλεφάει τη γλώσσα σου. Από εκεί ξεκίνησα. Δηλαδή δεν το μπορούσα εξτένσιο και τρέσει να είναι. Ένα ναι, μπορεί. Και τις ακριβοπλήρωνα κιόλας. Γιατί έρχονταν και η μαγκαρίτσα και το γλεντούσε πάνω σου. Γιατί... Τις ακριβοπλήρωνα, λέει κιόλας. Καλό να χωράω μια σπεθαμένη στα μαλλιά. Ρε Σιτζουρτζέλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Αν είχες ένα πρόβλημα υγείας και φορούσες την καρδιά ενός πεθαμένου, θα έκανες έτσι. Άλλο αυτό, τι άλλο, ρε παιδί μου. Εκεί σώζω τη ζωή μου, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι το θαύμα της ζωής. Δεν ξέρεις, αλλά να φορώ τα παλιμαλιά της πεθαμένης. Τι λες τώρα. Τραγικό το βρίσκω. Πάντως, στιλιστικά, τι έχετε να πείτε. Είναι η παλιοπελάτησα, δεν είναι η παλιοδότρια. Γιατί εσύ τι το παίρνεις το μαλλί της Αλήνης, κρίμα. Η Τζορτζέλα δεν το ήξερε, παιδιά. Ο αρχιτέκτονας πάντα έχει υποθυμίσει, θέλω να σας πω. Γιατί προσπαθεί να πάρει ανάσα να μου πει πού θα πάμε στο επόμενο θέμα. Γιατί να πάμε στο επόμενο, αυτό αξίζει να σχολιαστεί κι άλλο. Πόσο άλλο. Το παλιωμαλί είπαμε. Για το ρίχο είπαμε. Όχι, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ η Πάολα και μάλιστα είχα δεχθεί κριτική γι' αυτό με το που έβγαλε την πρώτη μεγάλη επιτυχία. Λέω εντάξει, αυτή θα κάνει τεράστια καρδιά και θα κάνει. Και δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Είναι τόσα χρόνια η Πάολα στο προσκήνιο. Και δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι θα βγάλει πολλές μεγάλες επιτυχίες κτλ. Εντάξει, λίγο το styling χρειάζεται να. Όχι, εσύ. Εγώ δεν θα την πειράζα καθόλου την Πάολα. Αφεντική είναι όμως, παιδιά. Αλλά δεν είναι η μόνη καλλιτέχνηδα που καμιά φορά, ας πούμε, καμιά φορά λέμε, όχι πάντα, εκτίθεται από τις επιλογές συνεργατών, γιατί έχουμε δει και άλλες μεγάλες καλλιτέχνηδες, οι οποίες εκτίθενται, έτσι. Έχουν πέσει σε τέτοια. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε να δούμε πρεμιέρα Σταύρου Θεοδωράκη, ο οποίος έκανε μια ακόμα εκπληκτική εκπομπή, αυτή τη φορά με ανθρώπους οι οποίοι.